Οι υπάλληλοι δεν είναι σκλάβοι. Όταν είναι ευχαριστημένοι, αποδίδουν καλύτερα. Μην το ξεχνάς αυτό. Απειλούν με παρέτηση για να πιέσουν. Κανείς δεν θα τολμήσει να φύγει. Εγώ παρετούμε. Κανονικά θα πρέπει να το είχα κάνει νωρίτερα, αλλά σεβάστηκα τη Ροξάνη. Άκου να δεις πώς έχει το πράγμα. Εμείς ερχόμαστε στη δουλειά, δεν δουλεύουμε και είμαστε και κατοχυρωμένοι. Πώς σου φαίνεται τώρα? Καλά, θα ασκήσουμε στη συνέντευξη. Σαν βασιλικό ζεύγο, κάρα μέρα γλαντάν, όχι αστεία. Τώρα είμαστε πάλι όλοι μαζί. Οπότε το εργασία και η χαρά θα ξαναγίνει το μότο μας. Γιατί πότε ήταν αυτό το μότο μας? Βασίλη, πρόσεχε μόνο μην μείνει στο τέλος μόνος σου, χωρίς πτυχίο και υποχείριο του πατέρα σου για πάντα. Εκλογές είναι όλα. Και εσύ πρόσεχε. Τι? Ήτανε που ήξερες τι ήθελες, ε? Υπήρξε μια εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και αρχεία από κάτω. Τελικώς, από ό,τι αποδείχτηκε, δεν υπήρχαν αρχεία. Καταστρεφόμαστε. Το βλέπω να βάζουμε λουκέτο. Hello, and now excuse me. Έχω μια συνέντευξη να σώσω. Πάρε την τράπεζα και πες να αποσύρουν την προκαταβολή. 75 χιλιάρικα είναι αυτά. Δυστυχώς, μετά το πρώτο 24ωρο αντιλογισμός δεν μπορεί να γίνει. Τι εννοείς δεν μπορεί να γίνει αντιλογισμός? Μετά το πέρας του πρώτου 24ωρου, τέλος. Τα λεφτά έχουν αποδεσμευτεί από το λογαριασμό μας. Δεν με νοιάζει πόσος χρόνος έχει περάσει. Πήγαινε στο γραφείο σου και κάντο. Λυπάμαι, αλλά η τράπεζα δεν θα το επιτρέψει. Όπως είπαμε, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Αν δεν θέλεις να σε απομακρύνω εγώ από την Αρμέκο, πήγαινε τώρα στο γραφείο σου και κάντο. Μπρος! Στα γραφεία σας! Καταστρεφόμαστε! Χαμός! Αυτός ο νέος εργολάβος για το Πόρτο Τζίγκρι εξαφανίστηκε. Καλά, σκοτιστήκαμε γι' αυτό, κάνει έτσι. Όχι, βασικά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μια χαρά απλά είναι τα πράγματα. Θα πω στο μάτι να βρει έναν άλλον. Ή μάλλον όχι. Θα βρει η Τζοβάνα έναν άλλον. Ας κάνει και τίποτα άλλο πέρα από το να διατάζει. Η Τζοβάνα μου έδωσε εντολή χθες να του μεταφέρω την προκαταβολή. Μη τι μεταφέρετε, όλα εγώ θα το σκέφτομαι εδώ μέσα. Η προκαταβολή μεταφέρθηκε και ο εργολάβος εξαφανίστηκε. Τι? Πόσα? 75.000 ευρώ. Α, καλά. 75.000. Πλάς τα βάζα και τα φωτιστικά από το γραφείο, μια νέα μέρα ξημερώνει στην Αρμέκο. Ακόμα εδώ είσαστε. Πήγαινε στα γραφεία σας γρήγορα, άντε. Κορίνα, θέλω να σου μιλήσω. Λοιπόν, Κορίνα, οφείλω να σε ενημερώσω ότι αντιμετωπίζουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και εγώ οφείλω να σε ενημερώσω ότι μόλις ενημερώθηκα. Ωραία. Θέλω λοιπόν να μου πεις. Τι να σου πω εγώ? Έχει σημασία τι θα πω εγώ? Εσύ δεν είσαι διευθύντρια εδώ μέσα? Ναι, αλλά η εταιρεία ανήκει σε όλους και αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη για να βρούμε μία λύση. Καλά, έχεις πάρα πολύ πλάκα, ε. Τώρα το θυμήθηκες ότι η εταιρεία ανήκει σε όλους μας? Όταν έπαιρνες αποφάσεις, όταν έκοβες επιδόματα, ρώτησες κανέναν και δεν το θυμάμαι. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να βάλω μία τάξη. Να πάρει η Αρμέκο τη θέση που της αξίζει. Η θέση που της αξίζει είναι ο γκρεμός. Εκεί που πάει δηλαδή. Καλά, ε. Πρέπει να τραβήξω βίντεο το Μενέλο όταν το μάθει. Για να μην μιλήσω για τη Ροξάνη. Εκεί χρειάζομαι κάμερα high definition. Καλά, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε και βούκινο. Αλήθεια? Εσύ δεν είπες ότι η εταιρεία ανήκει σε όλους μας. Άρα πρέπει να το μάθουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Ναι, δεν γίνεται αυτό όμως. Μια χαρά γίνεται. Κορίνα. Οκ. Θα είμαι ειλικρινής. Το ξέρω ότι πάντα θέλω να έχω τον έλεγχο, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν έχω ιδέα τι να κάνω. Ο Μαυρόπουλος έχει εξαφανιστεί. Μαζί και τα 75 χιλιάρικα. Σωστά, μαζί και τα 75 χιλιάρικα. Το συνεργείο είναι εκεί από τις 7 και περιμένει να δουλέψει, αλλά ο εργολάβος δεν τους έχει πληρώσει, οπότε οι εργάτες έφυγαν. Καλά ρε Τζοβάνα, πού τον βρήκες αυτόν τον τύπο, στα γαριδάκια? Όχι, τον έψαξα.
Μου φάνηκε εντάξει, είχε ένα εντυπωσιακό site. Μας έκανε και την οικονομικότερη προσφορά. Συγγνώμη, δεν τον έχεις δει ποτέ από κοντά? Και γιατί δεν ρώτησες έναν άνθρωπο? Γιατί δεν ρώτησες έναν από εμάς? Τόσους ανθρώπους ξέρουμε, τόσες οικοδομές έχουμε χτίσει. Δεν ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω και μόνη μου. Ήθελα να εντυπωσιάσω τη Ροξάνη και το Μενέλαο. Αυτό το κατάφερε σίγουρα. Γιατί πιο μεγάλη εντύπωση δεν μπορούσε να κάνει. Τώρα λούσε τα Τζοβάνα μου. Συγγνώμη, αλλά δεν σε λυπάμαι. Κορίνα, θέλω να μου δώσει λίγο χρόνο μέχρι να βρω μια λύση και να μην πει τίποτα. Αν το μάθει η Ροξάνη, θα με σκοτώσει. Μόνο η Ροξάνη. Και ο Μενέλαο. Λοιπόν, θα του το πει. Πώς λέμε, καλημέρα. Добре утро. Και πώς λέμε, καλησπέρα. Добре вечер. Λίγο πιο μαλακά το τέλος. Добре. Добре. Μπράβο, 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 κύριο Μενέλος. Μα είσαι ξεφτέρη. Εγώ τώρα δηλαδή σε βλέπω σαν ξεναγό στο Ακρόπολης. Ακρόπολη. Όλγα, διάβασα σε ένα άρθρο ότι όσοι μαθαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία ξένες γλώσσες, τους γεννιούνται νέες εγκεφαλικές συνάψεις. Παναγία μου, μετά το καρδιακό τα πάθεις και κεφαλικό, αντλατές. Όχι, μην ανησυχείς. Για καλό μου είναι. Όλγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις θετική ενέργεια, μου ανεβάζεις τη διάθεση. Και εγώ σε ευχαριστώ που με βοήθησες στο σκόπισμα, στο σφουγγάρισμα, που μου οργάνωσες το ψυγείο. Μήπως να βοηθήσεις και εμένα να κάνω λαμπίκο το βαν. Πάλι το βαν. Ναι, πάλι, θέλει. Μέσα έξω. Εγώ με τέτοια ψέκρα δεν βγαίνω να κάνω τον πάνω. Θα κάτσω τώρα να κάνω ιδιαίτερο με τον κύριο Μενέλο. Καλά. Το σφιντάνια. Ντάς. Τα σφιντάνια. Πάμε τα γόνι μου. Ναι. Αν τον δείτε, σας παρακαλώ, ενημερώστε με. Κορίνα τα Βουλαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα κάνουμε? Τι να κάνουμε τώρα? Η μόνη λύση που βλέπουν είναι να το πούμε στη μαμά. Όχι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν εξαφανίζονται έτσι οι άνθρωποι. Κι όμως έτσι εξαφανίζονται. Τόσες εκπομπές με εξαφανισμένους έχει κάνει η μάνα μου. Το ξέχασες? Σε παρακαλώ, Κορίνα μου, μη μιλάς για τη Ροξάνη τώρα. Τέλος πάντων, τότε πρέπει να το πούμε στο Θωμά. Στο κάτω-κάτω δικά του είναι τα λεφτά. Τι λες, ρε Κορίνα, πας καλά? Θα πάω στο σπίτι του Βραδιάτικα που δεν ξέρω και που μένει και θα του πω καλησπέρα σας. Με πιάσανε κότσο, χαρείτε το. Ρε εσύ, μήπως τον ξέρει ο Δημήτρης αυτόν τον εργολάβο? Τον ρώτησες? Τον ήξερε. Και? Δεν συμφωνούσε. Αλλά εγώ νόμιζα ότι το λέει για να με καπελώσει. Άρε Τζοβάνα, σήκου πάμε σπίτι του, ξέρω που μένει ο Δημήτρης. Φύγαμε. Άκου τι θα πω τώρα. Τι άλλο να πεις, ρε μαμά? Ακόμα και τα εφημερεύοντα φαρμακιά να διάβαζες, πάλι τέλεια θα σου. Αφού σ' αγαπάει ο φακός. Ναι, μ' αγαπάει. Ξέρεις κάτι, μου έχει λείψει όλο αυτό. Τα φώτα, οι κάμερες, ο κόσμος. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτόν τον Θωμά, τι τον βάλανε δίπλα σου, δεν είχαν κανένα φύκο? Α, όχι, δεν έχεις δίκιο. Ο Θωμάς εκπέμπει κύρος, δύναμη. Τι εκπέμπει? Ναι, σταθερότητα και πάθος για. Τσαμπονοτυρόπιτες. Για επιτυχία. Αν θες να ξέρεις, μου θυμίζει πολύ τον εαυτό μου. Καλά, ε. Θεός. Για Όσκαρ πάω. Στάνταρ. Μόνο για Όσκαρ. Ρεκόρ Γκίνες με τόσα ΑΕ και πάυση σε 3 λεπτά. Ας πω, κύριε. Κοίταξε εκεί η φωτογένεια, γοητεία εδώ, προφίλ, αν πάσα. Αύριο όλοι θα μου ζητάνε αυτόγραφα. Βρε, δεν λες που ήρθε τα Βουλαρένα και σέσωσε. Αλλιώς σας είχαν κόψει το μοντάζ. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτή η γυναικάρα είναι γεννημένη στάρ. Εντάξει, μπαμπά, θέλω να χαλαρώσεις λίγο. Κοίτα. Σαν βασιλικό ζεύγος είμαστε, ε. Σαν τον Ωνάση με την Κάλλας. Ίδιοι, έτσι, ίδιοι. Χωρίς την κοιλιά και τις τρέσες, βέβαια. Αν τα πω, κύριε Μπαγλάμα, ζηλεύεις επειδή ο πατέρας σου παίζει μπαλίτσα στη μικρή περιοχή. Οπότε, δηλαδή, το δέσαμε. Θα ενώσετε τις υπερδυνάμεις σας. Γι' αυτό πήραμε σβάρνα τα κανάλια. Ναι, γι' αυτό. Μας χρωστούσε και μια χάρη ο διευθυντής του καναλιού. Του είχαμε κάνει μια εκτοσούλα όταν αγόρασε στα μπετά. Α, είπα κι εγώ. Ναι, ρε. Λίγα λεπτά δημοσιότητας δεν έβλεψαν ποτέ κανένα. Θα δει όλη η Ελλάδα ότι η Παπαπέτρου και η Ιώς και η Αρμέγου είναι εταιριάρες. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι ότι φλεξάρεστε. Το πρόβλημα είναι ότι εμένα όλος αυτός ο έρωτας για τη Βασίλισσα δεν με πείθει. Εσύ, ρε πουλάκι μου, στο φλερτ έχεις μείνει ακόμα? Έχει προχωρήσει το πράγμα. Είπε φλεξάρεστε. Θα στο μεταφράσω μετά. Να μην μεταφράσεις τίποτα.
Φτάνει με τον μπουρμπούρο, δεν μπορώ να δω τη συνέντευξή μου. Να με θαυμάσω, να με καμαρώσω, ρε παιδί. Καλά τη συνέντευξη, σιγά. Αμέσα, θέλω βοήθεια. Τραβάτε δρόμο, φύγετε από εδώ. Οπουδήποτε αλλού, εκτός από εδώ. Κάνε παιδιά σου, λύνεται. Ωχ, Ροξανάρα μου, τι είσαι εσύ. Κι εγώ όμως, Θεούλης. Καλέ, μπερδέψτε τις γειτονιές. Τι θέλετε εδώ, βραδιάτικα? Καλησπέρα και συγγνώμη, το Δημήτρη θέλουμε. Είναι εδώ. Μισθητή μου, κύριε. Ο Δημήτρης, ο Θεός τον φώτισε και έφυγε από την εταιρεία σας. Πείτε μου, δεν είναι ώρα αυτή για επισκέψεις. Κλείστε ραντεβού για αύριο. Είναι εδώ ή χάνουμε άδικα το χρόνο μας? Απαπαπα, και τα γλώσσα. Σόι πάει το βασίλειο. Αντίο. Τι έγινε, κορίτσια? Κορίνα, Τζοβάνα, τι θέλετε εσύ εδώ? Ρε Δημήτρη, να καθίσουμε λίγο να τα πούμε. Αν θέλεις να με πείσεις να γυρίσω πίσω στην εταιρεία, να το ξεχάσεις αυτό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Χα, και εμείς στην Ήπειρο ξέρουμε από ποτάμια. Όχι, Δημήτρη, βασικά προέκυψε ένα πρόβλημα με το Level Up και επειδή το project είναι και της Παπαπέτρου... Τι πρόβλημα προέκυψε? Ο Μαυρόπουλος εξαφανίστηκε. Η εξκαφή δεν ξεκίνησε ποτέ. Τι έκανε, λέει? Τηλέφωνο στο κινητό το πήρατε, μιλήσατε με τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Κινητά σταθερά, όλα νεκρά. Τους πάντες έχουμε πάρει, μόνο την αστυνομία δεν πήραμε. Κακός! Την αστυνομία έπρεπε να πάρεις για να σε σώσει, όχι το γιο. Κάτσε, ρε μάνα, κάτσε, κάτσε λίγο να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Περίμενε τώρα. Λοιπόν, ο Μαυρόπουλος εξαφανίστηκε. Οπότε η δουλειά δεν ξεκίνησε ποτέ. Σωστά. Σωστά. Άρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή είναι να καθυστερήσουμε την έναρξη και να βρούμε ένα άλλο εργολάβο. Λεφτά δεν έχουμε δώσει, η ζημιά δεν είναι μεγάλη. Τι κοιτάζεστε, ρε κορίτσια? Έχουμε δώσει λεφτά? Πες μου ότι δεν έδωσε την προκαταβολή. Την έδωσε. Δεν σου είπα να μην του δώσει λεφτά. Δεν σου είπα ότι θα φας τα μούτρα σου. Το είπες, αλλά τώρα έγινε. Εμείς είχε ξεροκέφαλη. Κάτσε, μωρέ μανά, κάτσε, σε παρακαλώ. Πόσα λεφτά του έδωσες? 75.000. Δραχμές. Ποιες δραχμές, βρε μάνα, πού είσαι, σε ποια εποχή κι εσύ? 75.000 ευρώ. Κάτσε να πάρω το θυμά. Δεν γίνεται να το λύσουμε μόνοι μας. Όχι, δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας έτσι πως τα έκανες. Έλα, ρε μισό. Τι έγινε, αγόρι μου? Πάμε για Hollywood, έτσι. Σκίσαμε. Είδες, για πες. Όχι, όχι, δεν την είδα ακόμα. Δεν μπόρεσα, αλλά τέλος πάντων δεν σε πήρα γι' αυτό. Ω, άμα είναι να βγούμε, δεν μπορώ, μπορεί. Κουραστική δημοσιότητα. Τα έπαιξα σήμερα. Όχι, ούτε γι' αυτό σε πήρα. Άλλο σε θέλω τα... Παιδιά στην Αρμέκο, με τη Level Up έχει να κάνει. Δώσανε τη δουλειά στο Μαυρόπουλο. Σε ποιον? Σε αυτό το κάθαρμα, το λαμόγιο? Ρε, είστε τρελοί. Αυτός έχει πιστολιάσει την μισή Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο ότι δώσανε τη δουλειά εκεί, αλλά δώσανε και τα μισά λεφτά. Ρε, πάτε καλά. Δώσατε λεφτά στο Μαυρόπουλο, τα λεφτά μου, ρε. Τώρα μπορούμε να βρούμε κάποια λύση. Τι μπορούμε να κάνουμε, για πες. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο άλλος είναι στο Μεξικό, το λαμόγιο, και πίνει τεκίλες πρίμιου με τις Μεξικάνες εκεί. Πες του να μην πει τίποτα στη Ροξάνη. Ναι, τώρα σώθηκες. Αμάν πια αυτό το ταβουλαρέικο. Όλους θα μας ξεκάνει. Ανάθεμα την ώρα που μπλέξαμε μαζί τους. Κυρία Γιαστημανή, συγγνώμη τώρα, σας έχουμε αναστατώσει. Αλλά επειδή εγώ δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη, μήπως υπάρχει κάτι να φάμε? Α, θες να φας, παιδί μου? Θα σου φέρω εγώ κάτι της να φαρμακώσεις. Καλά λένε. Έχει τους φίλους κοντά και τους εχθρούς κοντύτερα. Άρης, επειδή έχω άγχος, δεν φέρνεις κανένα βιβλίο, αν μπει κανένας, να πούμε ότι σε διαβάζω. Οκ. Έλα. Αρχαία ελληνικά. Δεν μιλάω καν νέα ελληνικά. Φέρε κάτι που να ξέρω. Algebra, physics, αγγλικά. Εδώ έχω βάλει όλα τα μπλουζάκια. Με κατηγοριοποίηση, ανάλογα με το χρώμα, το style και άλλα. Τέλειο! Αλλά δεν θα πρέπει να γράψουμε
και τα υλικά. Είναι εδώ στο description. Κοίτα, cotton, πολυεστέρας. The quick brown fox jumped over the lazy... Okay. Είμαστε τέλειο team, θεούλης ανιψούλης. Προφανώς και είμαστε τέλειο team. Καλά, αυτό το plugin που προτείνει τα best seller, τα σπάει. Μου αρέσει πολύ αυτό το project και οι ιδέες έρχονται μπαμ μπαμ μπαμ. Νιώθω σαν να είμαι ο Steve Jobs όταν κατακτούσε το Silicon Valley. Νομίζω ότι είσαι λίγο πιο ενθουσιασμένος από μένα. Α, όταν ήμουν πιο μικρός να δεις φανταστικές ιδέες που είχα για startups, dating app για κατοικίδια. Μια startup που την νοικιάζεις και σου κάνει χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι σου. Είσαι γεννημένος επιχειρηματίας. Και εσύ, είναι στο DNA σου. Κάποιοι άνθρωποι απλά δεν είμαστε γεννημένοι υπάλληλοι. ποιο είναι το γερούντιο του... Κορίτσια, τι κάνετε εσείς εδώ, συμβαίνει κάτι? Η Ροξάνη. Η Ροξάνη μια χαρά είναι. Εμείς εδώ πέρα χάσαμε 80 χιλιάρικα. 75 ευρώ. Τι, δραχμές, χαμένο το έχεις? Τι εννοείς, σας κλέψανε? Μας κλέψανε. Περίπου. Ωραία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα άκρα. Ωραία. Πάρ' το πάνω σου και να μιλήσουμε αύριο. Έλα μου, γεια. Εντάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Θα το δούμε αύριο το πρωί, έλλη μου. Του είπες να μην πει τίποτα στη Ροξάνη? Του είπα, αλλά στο μάσι είναι αυτός, το ξέρεις. Γιατί να μην πει τίποτα στη Ροξάνη? Αχ, εξηγήστε μου και εμένα να καταλάβω. Λοιπόν, άκου. Η Τζοβάνα έδωσε 75 χιλιάρικα σε ένα λαμόγιο εργολάβο και αυτός εξαφανίστηκε. Τον ψάχνουμε. Το Μαυρόπουλο. Τι πράγμα? Γιατί? Θα φας λίγη πιτούλα, έλλη. Να σου βάλω και εσένα λίγη για τον δρόμο. Αχ, ναι, αν γίνεται. Δεν είχα κανένα να μ' ακούσει. Δεν ήθελα κανένα να μ' ακούσει. Επειδή δεν ήσουν εσύ εκεί. Εσύ δεν ήσουν μαζί μου και τίποτα από όλα αυτά δεν είχε το παραμικρό νόημα. Όντως, τίποτα από αυτά που λες δεν έχει νόημα. Έλα ρε Βασίλη, κόψ' την πλάκα! Η οντισιόν είναι αύριο και πρέπει να βοηθήσω τη Σοφία. Excuse me, θα τα πεις αυτά σε οντισιόν. Τι χάλια τα λέω. Την καρεκλά, το κομμωδίνο παίζει να τα λέει καλύτερα. Και συνεχίζω. Καμία συναυλία. Κανένα χειροκρότημα δεν είχε το παραμικρό νόημα. Τώρα. Τώρα. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Είσαι αλλού. Τι έγινε? Έφεγες πάλι φιλόπιτα? Γι' αυτό στάζεις δηλητήριο. Ναι. Χωρίς οριστικά. Έλα, έλα. Άρχισε το τρολάρισμα, βγάλτε από μέσα σου, μου πάθεις τίποτα. Είσαι πολύ καλή σε αυτό. Μπα. Κι εγώ δεν είμαι καλύτερα. Λέω κάπου εδώ να κολλήσω μια αδελφική αλληλεγγύη. Γιατί? Δεν σε θέλει το σγουρό μαλλιτεράς? Όχι, με θέλει. Αλλά δεν πες να γίνει κάτι. Προέχει η τρίτη ηλικία. Άσε που το λες τουλάχιστον creepy. Να τα έχω εγώ με τον Άρη και ο μπαμπάς με τη γιαγιά του. Ωραία, είμαστε τα αδερφάκια στα ερωτικά. Αυτό να κάνεις παράσταση. Papa Petru in love. Κανένα χειροκρότημα δεν είχε πλέον σημασία. Ρώμη, Βερολίνο, Παρίσι... Τι με νοιάζει. Έχω αλλάξει πια. Έχω σκληρύνει. Ρε, σούπερ, το έχεις! Αλήθεια, δώρα. Ναι, βρε. Ειδικά τώρα που η Δανάη έκανε αυτό με το podcast, θα έρθουν σίγουρα πιο πολλά παιδιά στην οντισιόν. Ναι, μπορεί. Ωραία. Εγώ λέω να την κάνω. Είναι αργά και νομίζω τώρα έχω τη δική σου, οπότε δεν θέλω να είμαι στα πόδια σου. Όχι, δεν θα γυρίσουν τόσο νωρίς. Ο πατέρας μου δηλαδή σίγουρα σχολάει ξημερώματα από το νοσοκομείο. Τρώνε ζόρι νοσηλευτές, α. Έχει φρικάρει με τη δουλειά. Βασικά πιο πολύ έχει φρικάρει με τους λογαριασμούς. Μαμά σου πού δουλεύει? Είναι λογίστρια. Κρατάει βιβλία από εδώ και από εκεί. Ούτε αυτή τη βλέπει πολύ το σπίτι. Ζωρικό. Θες να πάμε πάλι το μονόλογο? Ναι, αμέ.
Καλημέρα σας, κυρία Ταβουλαρέα. Σίλβιο speaking. Σίλβιο Πατρικαρέα, αν έχετε ακουστά, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός. Σίλβιο. Όχι, δεν μου λέει κάτι. Είστε από την Ιταλία? Από Καλαμάτα. Το Σίλβιο είναι το καλλιτεχνικό μου. Από το Ασημάκης βγαίνει. Α, μάλιστα. Και πού βρήκατε το τηλέφωνό μου, αν επιτρέπετε? Ο Σίλβιο, όταν θέλει κάτι, το βρίσκει. Είδα τη συνέντευξή σας χθες το βράδυ. Ναι. Ναι, και αναρωτιόμουν πού σας χάσαμε τόσο καιρό. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας κέρδισε η μάμα πατρίδα. Ναι, με κέρδισε. Εγώ, ξέρετε, ασχολούμαι με παραγωγές. Τηλεοπτικές παραγωγές υψηλού επίπεδου και έχω να σας κάνω μία πρόταση. Πρόταση? Τι πρόταση? Μία πρόταση που, αν την αποδεχτείτε, θα συζητάει για πάρτι σας όλη η Ελλάδα. Έχετε καθόλου χρόνο να περάσετε σήμερα να τα πούμε? Φυσικά. Πού είστε, πείτε μου. Στο 75 την έφυσε λίγο. Μη λες αυτόν τον αριθμό. Δώσ' τον υπογλώσιο. Μινέλα, Μινέλα, κάνε αγόρι μου, παιδί μου εσύ, παιδί μου, μπράβο. Δεν είμαι καλά. Παιδί μου, μην ανησυχείς. 75 χιλιάρικα πάνω, 75 κάτω, μικρό το κακό. Με μια μικρή πυροστρόικα, το πρίτε τα λεφτά σας. Λες, ε. Ναι, παιδί μου, και να μην τα πρίτε, τι έγινε, μωρέ. Από όνο που έχουμε φάει το κουτάλι του μέσα. Είδες τι ωραία τελειούλκα. Ναι, ναι, τέλει, τέλει ηρεμία. Και γιατί είναι μπέστη του τοκέτο, ναι. Αγάπη μου, αγόρι μου, ψυχούλα μου, μικρή μου. Αχ, ψυχούλα μου, Μενέλα. Μου, συγγνώμη, αγάπη μου, συγγνώμη. Αλλά και εσύ, βρε μωρό μου, το συζητούσα βοήθεια μου, το πήσε στα Λαϊ Λάμα. Μα γι' αυτό απέχω από την Αρμέκο, ρε, αγάπη μου. Γιατί μόλις πάω να εμπλακώ, να τα αποτελέσματα. Μόνο η Ολγίτσα μου με ηρεμεί. Μωράκι μου, εσύ, αγόρι μου, λίγο. Μα τι καταπληκτικό πιεσόμετρο είναι αυτό! Ναι, μαμά. Μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 90 μετρήσεις. Όλα καλά, το γόρι μου! Τέλεια! Αχ, τέλεια, ακούω. Ωραία, λοιπόν, εγώ φεύγω. Έχω ένα σοβαρό επαγγελματικό ραντεβού. Επαγγελματικό? Καλή επιτυχία. Thanks, honey. Ελπίζω σήμερα τα παιδάκια στο σχολείο της Αρμέκο να είναι φρόνημα. Ω, ναι, ναι, θα είναι, θα είναι, θα είναι. Πώς είναι η ποιήση του μένιου μου? Αχ, τέλειο, υπέροχο! Υπέροχο! Χου, χου, χου! Υπέροχο, χου! Α, υπέροχο! Ωραία, λοιπόν. Άρα δεν με χρειάζεστε άλλο. Φεύγω. See you later. Bye. Δεν είμαι καλά. Είμαι τελειωμένη. Έλα, με ένα αεροπλανάκι. Δεν με νοιάζει, ρε, τι θα κάνεις. Θα βρεις το μαυρόπλο και θα το φέρεις εδώ, αλυσοδεδομένο, στα πόδια μου. Χαλάκι, εδώ στο Περιστέρι. Έλεος με τους ανίκανους. Ακούς, έλα. Λαμόγια, παπατζίδες, πήξαμε στα λαμόγια. Τι έγινε, ρε πατέρα, μέχρι έξω ακούγεσαι? Θέλω αυτό τον παπατζί που μου φάγε την προκαταβολή από τα σκαυτικά. Περίμενε, με νοιάζει. Όχι. Δεν μου λες, θες τίποτα από Αρμέκο? Πάω να πάρω τη μακέτα του παπουτσάκι. Στις δύο έχουν παρουσίαση. Τα λεφτά μου θέλω πίσω από τον απατεώνα. Ναι, οκ, εντάξει. Φεύγω. Έλα εδώ. Εγώ, αγόρι μου, ό,τι ήθελα από την Αρμέκο το πήρα. Να κοιτάξει και εσύ να μοιάσει τον πατέρα σου να ξεστραβωθεί. Ωρε πατέρα, τι σε πιάσε πάλι πρωινιατικά. Ασχολείσαι εκεί με τα λεφτάκια σου. Με τα λεφτάκια σου, μόνο αυτά σε νοιάζουν. Λοιπόν, φεύγω. Έλα εδώ. Πού ρε μπαγάσα, το ξέρω. Στις φλέβες σου κυλάει γνήσιο αίμα, παπαπέτρο ρε. Εμείς δεν είμαστε γεννημένοι για ετοπάθειες. Είμαστε γεννημένοι νικητές. Ό,τι θέλουμε το κατακτάμε. Κατάλαβες? Τώρα φύγε. Κυρία Ταβουλαρέα, πόσο χαίρομαι που επιτέλους σας συναντώ από κοντά. Γεια σας. Σίλβιο Πατρικαρέας. Μεγάλος θαυμαστής σας. Mm. Παρακαλώ, ελάτε να καθίσουμε. Ευχαριστώ. Τόσα χρόνια κάνω όλη τη δουλειά. Ποιος να πάρει τη θέση μου και γιατί να πάρει τη θέση μου? Οκ, καταλάβαμε. Επόμενο. Εσύ πες τα μας σαν να είσαι τούβλο. Τι με κοιτάς, παιδί μου, σαν να είναι το σώμα σου, η γλώσσα σου, όλα από πετώ. Έλα. Και... καθε...
Πού μας φορά. Επόμενος, πάμε κάτι εύκολο. Εσύ πες τα μας σαν να είσαι δέντρο. Και κάθε φορά που δεν θες να είσαι καλά και θα ανησυχείς για μένα, θέλω να έρθει και να κουμπώ στο χέρι σου. Χριστέ μου, θα τρίζουν τα κόκαλα του Κουν. Δεν μπορώ να κάνω τέχνη έτσι. Δεν μπορώ. Ωραία, να πω κάτι. Mm. Μερικοί δεν έχουν ξανασχοληθεί με την τέχνη, οπότε δεν ξέρουν πώς είναι να κάνεις τον πετό ή το δέντρο. Και τι, θα τους εξηγούμε τώρα και την αλφάβητο. Το ελληνικό κοινό δεν ξεχνά. Αν αγαπήσει κάποιον, τελείωσε. Αυτό ήτανε. Τον αγαπάει για πάντα. Ξέρετε πόσος κόσμος λαχταρά να σας ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζετε. Νομίζω. Είμαι σίγουρος. Εσείς κι εγώ θα τρυπώσουμε σε κάθε σπίτι. Η επιτυχία είναι δεδομένη. Ναι. Πώς και πώς σας περιμένουν. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα μπούμε σε κάθε ελληνικό σπιτικό. Θα βρει η κάθε οικογένεια αυτό που ψάχνει. Θα ενώνουμε οικογένειες όπως έκανε και στην Αμερική. Όχι, 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 όχι. Α, βρίσκεται εξαφανισμένος. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι εκπομπές. Ούτε εμείς κάνουμε κάτι έτσι πιο χρήσιμο, θα έλεγα. Προσφέρουμε γνώση. Τηλεπαιχνίδι είναι. Όχι και παιχνίδι. Όχι παιχνίδι. Δηλαδή για να παίζουμε είμαστε. Κυρία Ταβουλαρέα, εμείς πουλάμε προϊόντα υψίστης ποιότητας και κορυφαίας τεχνολογίας. Προσφέρουμε στον τηλεθεατή τις ανάγκες που ούτε καν ξέρει ότι έχει. Συγγνώμη για να καταλάβω. Μιλάμε για προώθηση προϊόντων. Ακριβώς. Τηλεπωλήσεις δηλαδή. Και όχι τυχαία προϊόντα. Πατενταρισμένα για την ασφάλειά τους και την πρωτοτυπία τους. Από την Κίνα, την επόμενη παγκόσμια δύναμη. Τους ξέρετε τους Κινέζους? Όλους, όχι, είναι και πολλοί. Μιλάμε για ένα λαό. Μέλισσες, πανέξυπνοι, εργατικοί και κυρίως πάμπτυνοι, σας ευχαριστώ, αλλά δεν με ενδιαφέρει, κύριε Πατριδαρέα μου. Πατρικαρέας, συγγνώμη. Δεν ενδιαφέρεστε να παρουσιάζετε έξυπνα προϊόντα? Ξέρετε, η διαφήμιση δεν είναι όπως παλιά. Έχει αλλάξει. Πολλοί αξιόλογοι και ταλαντούχοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες ασχολούνται με τη διαφήμιση. Ναι, είμαι σίγουρη, αλλά εμένα αυτές οι εκπομπές δεν είναι του γούστου μου. Αν επέστρεφα στην τηλεόραση, θα ήθελα να κάνω αυτό που έκανα και στην Αμερική. Και γιατί δεν το βλέπετε ως ένα νέο ξεκίνημα? Να ξανασυστηθείτε στο ελληνικό κοινό. Αυτό θα σας ανοίξει και άλλες πόρτες. Silvio speaking. Ναι, okay. Θα το σκεφτώ, αλλά δεν είμαι πολύ θετική. Ωραία. Σας δίνω διορία μία εβδομάδα, γιατί έχω άλλη μία υποψήφια για τη θέση, αλλά θεωρώ ότι εσείς είστε οι καταλληλότεροι. Okay, θα σας απαντήσω άμεσα. Λοιπόν, καλημέρα σας και χαιρετίσματα στους φίλους σας, στους Κινέζους. Που είναι και πολλοί, Πρέπει να ανακαλύψετε διαφορετικές σωματικές ποιότητες! Ωραία. Να ξεκινήσουμε με κάτι πιο απλό. Το θέατρο δεν είναι απλή υπόθεση, Σοφία. Το θέατρο θέλει πάθος, θέλει ζωή. Θέλει να βγαίνεις στη σκηνή και να έχεις εκτόπισμα, να τη γεμίσεις. Ή να κάνουμε τέχνη ή να πάμε όλοι σπίτια μας. Επόμενος. Δεν είχα κανένα να μ' ακούσει. Δεν ήθελα κανένα να μ' ακούσει, επειδή δεν ήσουν εσύ εκεί. Εσύ δεν ήσουν μαζί μου. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είχε το παραμικρό νόημα. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Τι ωραία ερμηνεία! Μπράβο, παπά Πέτρου! Ευχαριστώ! Καλά, Broadway θα γίνει το σχολείο. Τόσα χρόνια στο σιρτάρι, ήρθε η ώρα να λάμψει το έργο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Ποιος ξέρει. Αύριο μπορεί να φτάσω μέχρι και το Broadway, Δώστον το, κάλια τα έκανες, φέρε. Ολγά, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Ποια ιστορία? Είσαι συνέχεια με το Μενέλαο και εμένα με έχεις παραμελήσει τελείως. Ούτε ένα κρυφό φυλάκι, ούτε ένα πείραγμα. Μήπως με βαρέθηκες? Πότε να προλάβω να σε βαρεθώ, μπρε. Μήπως η σχέση μας έκανε κοιλιά? Ποια κοιλιά? Εγώ δεν έχω κοιλιά. Όχι εσύ κοιλιά, η σχέση μας. Δεν με προσέχεις πια, δεν μου δίνεις καμία σημασία. Θέλω να μάθω κι εγώ ρώσικα. Σωτήρη, μήπως ζηλεύεις? Δεν ζηλεύω, αλλά νιώθω ότι με αποφεύγεις.
Δεν σε αποφεύγουμε. Μα και εμένα μου λείπει, αλλά είναι αυτό ο όρο το συμβόλαιο. Τι θέλει τώρα, να κάσουμε τι δουλειέ μα. Αλήθεια, σου κολλήψει. Ναι. Να, σήμερα, μόλι και με τον Νεόλη, θα έρθουν σε μπρο. Φυλάκι. Κοίτα το, κοίτα το. Πάρτε αυτά. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια, τι γίνεται. Έπεσε. Όντω, ξέρει, δεν είναι σημασία. Η Έλλη. Η Έλλη είναι μέσα στο γραφείο του Θωμά. Παράξενο να σε βλέπω εδώ, στην παλιά σου θέση. Σαν να γυρίσω ο χρόνος πίσω. Καλή αρχή. Ξανά. Πώς είναι τα πράγματα στην Αρμέκο σήμερα? Μια χαρά. Αφού έβγαλα το φίδι από την τρύπα και τη φίδια κροταλίας. Μα πώς της ήρθε τώρα όλο αυτό? Έλα μου, δεν πώς της ήρθε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Λύθηκε και το θέμα με τα επιδόματα και όλα οκ. Okay. Όλα οκ, okay, όλα οκ. Okay. Εντάξει, και να μην είναι, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή φτιάχνουν αργά ή γρήγορα, ξέρεις, εσύ είσαι μαθημένη από αυτά. Τι εννοείς? Λέω ότι στο τέλος όλα καλά θα πάνε. Γιατί αν δεν πάνε καλά, δεν είναι το τέλος. Ναι. Και πήγε πάρα πολύ καλά η συνέντευξη με το Θωμά αυτή που έδωσε για να το σώσει. Δηλαδή, μου είπαν ότι σου είναι εκπληκτική, μοναδική, υπέροχη. Ευχαριστώ. Και ο Θωμάς είναι πάρα πολύ καλά. Είναι υπέροχα. Ναι. Θα τα πούμε. Ναι, ναι. Ναι, και που λες άρχισαν να φύγουν γιατί η Τζοβάνα ήταν πολύ αγχωμένη. Αυτή βλέπει. Ψωνάρα μου. Δεν την πάω με τίποτα. Ξέρω όλα. Το ζήτημα είναι πώς θα τη δράσει η Ροξάνη. Καλύτερα μην τη πούμε τίποτα γιατί θα στεναχωρηθεί. Εγώ δεν ανοίγω το στόμα. Έπτα σφράγγι στο μυστικό. Θωμάς Παπαπέτρου, έψιλον έψιλον. Εγγύηση έχει αμύθια. Γεια σας! Ροξάνη μου, τι ευχαριστή έκπληξη είναι αυτή. Πώς από εδώ? Είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού εδώ κοντά και πέρασα. Μου πρότειναν μια εκπομπή εδώ στην Ελλάδα. Τι λες τώρα και πώς σε βρήκανε? Μην δαχτήσει συνέντευξη. Κάναμε θράψη, Θωμά μου. Βέβαια. Εντάξει, δεν λέω ωραίο είναι όλο αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρη, θα το σκεφτώ. Να το σκεφτείς. Έτσι κλείνονται οι δουλειές. Και κάνε και λίγο τη δύσκολη, ξέρεις εσύ, να ανεβάσεις το κασέ σου. Τι ωραία νέα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Όλα πάνε περίφημα, σαν ένα καλοκουρτισμένο γερμανικό ρολόι. Ελβετικό. Και εκεί γερμανικά μιλάνε. Πολύ αισιοδοξία διακρίνω. Τρέχει κάτι και μου το κρύβεται. Εγώ πρέπει να πηγαίνω λοιπόν. Έχω ραντεβού στον Μπάμπι για ένα σέρβις. Α, ναι, ναι, το ραντεβού σου, τέλεια. Οκ, okay, Θωμά μου. Ροξανάκη, για τα καλά νέα που μου έφερες, θα σου κάνω ένα μικρό δωράκι. Ένα full service manicure pedicure στον ανεψιό μου τον Μπάμπι. Είναι φανταστικός. Ευχαριστώ, Θωμά μου. Κι εσείς. Ναι, που λες, ο Μπάμπης είναι καταπληκτικός. Είναι λεπτομερής, είναι επιδέξιος, είναι υπομονετικός. Πολλά επίθετα ακούω σήμερα. Για πες μου λοιπόν για αυτή την υπέροχη πρόταση που σου έγινε. Παιδιά, εντάξει, δεν θα ισχάσουμε ποτέ σε αυτή την εταιρεία. Ποτέ όμως. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντίνε να δούμε αν κατάφερε τίποτα η Φρόσο. Πάμε. Γεια. Μήπως είδες την Τζοβάνα, γιατί την ψάχνω για ένα brief διακόσμησης για τα γραφεία του Παπουτσάκη. Δεν θα τη βρεις την Τζοβάνα. Εξαφανίστηκε κι αυτή όπως ο εργολάβος από το Πορτοτσίγκρι. Ποιος εργολάβος? Ο Μαυρόπουλος, τον ξέρεις. Πω, με αυτό το λαμόγιο μπλέξατε. Καλά ξεμπερδέματα. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Και να φανταστώ, εξαφανίστηκε με τα λεφτά. Ναι. Του δώσαν προκαταβολικά μισά έντολη της Τζοβάνας. Τα λεφτά που μου έλεγε ο πατέρας μου. Τέλεια. Τέλεια μας τα μασάει, Αρμέκο. Εννοείς τα λεφτά που πήρε κοψοχρονιά ο μπαμπάς σου ένα φιλέτο? Ναι, δεν ήρθα για να τσακωθώ. Τέλος πάντων, κάνε ότι δεν ήρθα ποτέ, κάνε πως δεν συνέβη αυτή η συζήτηση, λοιπόν φεύγω. Περίμενε λίγο. Συγγνώμη για χθες. Απλά είναι κρίμα να παρατάς τα όνειρά σου. Είχες κάνει τόσο κόπο με τη σχολή. Κάτι παλούκια μαθήματα μου έχουν μείνει, δεν... Πάντως, άμα θες, εγώ μπορώ να βοηθήσω. Δεν χρειάζεται. Βασιλή, δεν νιώθω περήφανη για τον τρόπο που σου φέρθηκα, αλλά αλήθεια θέλω να σε βοηθήσω. Okay. Έχω μία εργασία που λύγει σε μία εβδομάδα. Με τι θέμα? Αποκατάσταση περιβάλλοντος. Α, την έχω κάνει κι εγώ. Έχω πάρα πολλά αρχεία και πάρα πολλές σημειώσεις. Μπορώ να σε βοηθήσω πάρα πολύ. Άμα θες, μπορείς να έρθεις στο σπίτι μου αύριο να ξεκινήσουμε. Okay, αύριο. Deal. Αμάρε, Μπάμπι. Πω, πάλι φτηνό άρωμα έβαλες. Σπορητόκα και Σάνταλγουντ.
Τι είναι αυτό? Σανταλόξυλο, Τόμας. Αρωματάρα, ε. Μιλάμε για George Clooney και πάνω. Βρωμόξυλο είναι αυτό. Χειρότερα από τη μία μα μυρίζει. Καλά, μην είσαι τσοπάνης τώρα. Να σε μπορέ, Τόμας. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται να κάνεις γυμναστική και δίαιτα και να παχαίνεις? Ναι, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό? Με παχαίνει γυμναστική. Έχω ανάποδο μεταβολισμό. Μπάμπη, κάτι πρέπει να κάνουμε έτσι για να γίνει ακόμα πιο θεϊκή η κορμάρα μου. Τι κάνεις, ρε? Χρυσή, το βρήκα. Θα σου κάνω χτένισμα, μου η κάνα. Οπότε τι γίνεται τώρα? Και πιο ψηλά θα φαίνεσαι και θα φεύγει το μάτι ψηλά. Μην τολμήσεις. Εγώ το είπα μόνο για να δει η Ροξάνη τι προχώ αγόρι είσαι. Δεν έχει ανάγκη. Η Ροξάνη με γουστάρει έτσι όπως είμαι. Άλλα προβλήματα έχει τώρα. Πήγε αυτή η βλαμμένη νύφη της και έδωσε ένα κάρο λεφτά να πούμε σε ένα λαμόγιο για τα σκαφτικά και αυτός εξαφανίστηκε. Άντε ρε, τέρμα γκόστινγκ, ε. Δηλαδή. Άφαντος. Άφαντος. Πρόσεξε, μη σου ξεφύγει η κουβέντα τώρα που θα έρθει από εδώ. Ποιο θα έρθει? Η Ροξάνη. Τη είπα να έρθει εδώ για να τη κάνει μανικιούρ πεντικιούρ από αυτά τα ωραία που κάνει, έτσι. Θέλω τα καλύτερα βερνίκια. Κανόνισε, με τις πάρεις φράγκο σε φαγά. Τι, πώς θε... Εγώ. Oh. Το ξέρω εγώ αυτό το κάθαρμα, αυτό το λαμούγιο, το μαυρόπουλο. Ρίνει πάντα τις τιμές στα τάρταρα για να αντέξει τον ανταγωνισμό, τσιμπάει το παραδάκι και εξαφανίζεται. Μέχρι και η Αρμέγκο δεν γλίτωσε από τα δόντια του. Τι κάνεις, ρε. Σε πείραξε το άραμα. Τι κάνεις. Μα την κυρία, τα βουλαρέα, μεγάλη μας τιμή. Ποιο το άκουσε την Αρμέγκο, για ποια σπασμένα μιλάς? Ροξανάρα μου, άγγελε μου, μπάμπη, φέρ' τα σύμπρα καλά. Βεβαίως, καλωσορίσατε στο ναό της ομορφιάς. Θωμά, σε ρωτάω, σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Τι έχει συμβεί? Τίποτα, παιδάκι μου, τίποτα. Μπάμπη, φέρ' τα σύμπρα καλά, ρε. Θωμά, για τελευταία φορά σε ρωτάω. Τι έχει συμβεί που δεν το γνωρίζω? Μωρό μου, τα ματάκια σου σπίθες πετάνε. Οκ. Ένα λαμόγιο, εργολάβος. Λαμόγιο μεγάλο. Σκάσε, μπάμπη. Η νύφη σου έδωσε 75 χιλιάρικα προκαταβολή σε αυτόν και εξαφανίστηκε. Τι? Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα γιατί δικά μου είναι τα λεφτά, οπότε μην αγχώνεσαι, χαλάρωσε. Θα σας κάνω μασαζάκι στα ακροδάκτυλα. Δεν θέλω. 75? Οκ, θα μάθω, θα το λύσω. Μην ανησυχείς. Ψέματα όμως, ποτέ ξανά. Ω, κοριτσάρα μου. Τι ματάκια είναι αυτά? Πάντως αυτά τα ματάκια αποκλείεται να μην βλέπουν αυτή την κυλίτσα. Μα σας λέω, είναι συλλεκτικό κομμάτι από δανό designer. Δεν γίνεται να τη σκοτώσω για 500 ευρώ. Μα είναι μοναδική, την έχω χρυσοπληρώσει. Σοβαρά τώρα! Κορυνάκος, τι έγινε? Αποκάλυψη τώρα. Ήρθε Ροξάνη, αγάπη μου, τα άμαθα όλα. Θα τη σουφλήσω όταν είναι την Τζοβάνα. Τι έγινε? Τι κάνεις, ρε, μα την στάζεις? Όχι, ακούω. Εγώ θα γίνει χαμός. Έχω μεγάλη απορία να δω πώς θα την καλύψει η μάνα μου την Τζοβάνα αυτή τη φορά. Πολύ δύσκολο να είσαι γονιός. Ρε, μα τι λες? Εγώ πάλι πρέπει να βρω χρήματα, μα όλα εγώ πια. Ήρθε, τα έμαθε. Α, καλά. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Τα χρήματα θα τα βρω εγώ για άλλη μια φορά. Αλλά το θέμα δεν έληξε εδώ. Θέλω τα 75 χιλιάρικα πίσω. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Να τα βρεις. Τώρα βγάζω τα ταλέντα μου στο φως. Δημιουργώ και απολαμβάνω. Τώρα βγάζω τα ταλέντα μου στο φως. Δημιουργώ και απολαμβάνω. Αυτό τώρα που κάνουμε είναι το business coaching? Ναι, βασικά σου έκανα και ένα προγραμματισμό. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε, για να αλλάξει το σύστημα των πεποιθήσεών σου. Και πιάνει? Άκου, λέει, ουσιαστικά τι γίνεται, ρε, εσύ. Όταν ο εγκέφαλος ακούει τις θετικές σου σκέψεις δυνατά, τι κάνει? Σβήνει τις παλιές πεποιθήσεις και καταγράφει τις νέες. Πώς κάνεις format ένα παλιό σκληρό και βάζεις νέα δεδομένα? Ναι, αλλά εγώ άμα δεν ξέρω ποια είναι τα ταλέντα μου. Δεν έχεις ταλέντο εσύ στα μεσητικά? Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να κάνει τα μεσητικά. Όχι, Έλλη μου, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μεσητικά. Όλοι έχουν από ένα ταλέντο. Μην κοιτάς εμένα που έχω δεκάδες ταλέντα. Όλοι είναι γεννημένοι για κάτι. Άλλος είναι γεννημένος για εργολάβος. Άλλος είναι γεννημένος για μεσητικά. Άλλος είναι γεννημένος celebrity. Μεσητικά και celebrities. Μην το επαναλαμβάνεις αυτό όμως. Πάμε εκεί για τα όνειρα που λέγαμε. Μπαμπή. Μπάμπη, μου φώτισε τα όνειρα. Σοπαρέλη τώρα. Εδώ, μπάμπη, σημαίνει φως. Πάμε όμως, γιατί έχω και άλλα πελατάκια. Περιμένω.
Κυρία Ταβουλαρέα, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Κύριε Πατρικαρέα, σκέφτηκα να σας δώσω μια ευκαιρία να μάθετε από τη διεθνή εμπειρία μου. Εξάλλου μου έχουν λείψει τόσο πολύ τα φώτα, το στούντιο. Με έπιασε έτσι μια γλυκιά νοσταλγία φεύγοντας πριν από εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αρκετά έβαλα το ταλέντο μου στον πάγο. Ήρθε η ώρα να το αξιοποιήσω. Αλήθεια, για πόσα χρήματα μιλάμε? 100 ευρώ εκπομπή, είναι καλά? Κύριε Πατρικαρέα, ρώτησα για σας πριν έρθω, δεν είμαι και χθεσινή. Ο πατέρας σας είναι ο πρώτος που έφερε τα smartphones από Κίνα. Εσείς, μαζί με τον αδελφό σας, ζείτε σε μια έπαυλη στον Άγιο Στέφανο, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, το παίζετε σε όλους καημένοι για να γλιτώνετε κόστη μεταφορών, γυρισμάτων και τηλεοπτικού αέρα. Η αλήθεια είναι ότι οι πωλήσεις σας φτάνουν τα 100.000 το μήνα, 50, αν υπολογίσουμε και τις ζημιές, αφού οι μισές παραγγελίες επιστρέφονται ή τρώτε καταγγελία για λατωματικό προϊόν εκτός εγγύησης. Τώρα, θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά? 400. 1.000. 500. 800. 500. Αν έχω και ποσοστό επί των πωλήσεων, it's a deal. Με σφάζετε, αλλά έχετε χάρη που θέλω μεγάλο όνομα. Τρεις φορές την εβδομάδα δεν θα είναι η εκπομπή? Μπορεί να γίνει και καθημερινή, αρκεί να ξεπουλάμε. Αυτό να μην σας ανησυχεί. Το εγγυώμαι. Και η δική μου εγγύηση μετράει. Πάμε να σας δείξω τα προϊόντα. Γεια σας. Μαμά Ρόξη. Μαμά, πώς είσαι? Ξέρεις πώς είμαι. Δύσκολη μέρα. Ρε μαμά, συγγνώμη, αλλά και εμείς νομίζαμε ότι θα μπορέσουμε να τον βρούμε τον Μαυρόπουλο. Σ' αγαπάμε, μαμά Ρόξη. Ρόξη, όπως κατάλαβες, προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά δεν τους βγήκε. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι η ευκαιρία που έδωσα στην Τζοβάνα δεν πήγε καθόλου καλά. Έτσι αποφάσισα ότι κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει τη διεύθυνση της Αρμέκο. Κάποιος έμπειρος και δυναμικός. Εγώ είμαι αυτός. Όχι, όχι, Μάθιο, sit down, please. Μόνο ένας μπορεί να μας σώσει αυτή τη στιγμή. Και ήταν λάθος μου που δεν το είχα δει από την αρχή. Μα εγώ είμαι σαν ερωτική. Μένιο μου, έχεις θολώσει από την κλεισούρα. Εσύ δεν λύσαξες να γίνεις τόσο καιρό γενικός διευθυντής? Ναι, ρε μαμά. Αλλά ο γιατρός είπε να μην συγχύζομαι. Χάνη μου, η πίεση σου είναι μια χαρά. Τι απογλώσια σου τα παίρνεις. Ξεκουράστηκες, νομίζω. Τι άλλο θέλεις πια? Θέλω την Όλγα στη γενική διεύθυνση μαζί μου. Πρέπει να βάλουμε αστυνομία, πυροσβεστική, FBI να τον βρουν. Να πούμε, γιατί θα τον καρυδώσω. Έχουν στείλει σήμα, αλλά σιγά μην τον βρούνε τώρα. Αυτό ήταν κάπου στον Ισημερινό και θα λιάζεται σε κάμια παραλία. Με τα δικά μου τα λεφτά, ρε αλήθεια. Ωπα, ρε Θωμά, άραξε λίγο, κάτσε, κάτσε. Ήρθε και να μείνει και έχει άγριες διατάσεις. Άγριες. Ναι, ναι, σταμάτα, ξέρω εγώ, σε πουλάω εσύ. Καμογγέλα και χαιρέτα, καμογγέλα και χαιρέτα. Τελικά τι εκπομπή είναι αυτή, δεν προλάβαμε να τα πούμε. Από αυτές τη ζωντανή ορχήστρα, γελάει ο κόσμος, χειροκροτάει. Πολύ τα γουστάρα αυτά τα υπερθέαματα. Δεν πιστεύεις ότι έχουμε μια εκκρεμότητα? Και άλλη εκκρεμότητα. Πέρα από τον εργολάβο έχουμε και άλλη εκκρεμότητα. Τα χρήματα της Ροξάνης από την Αμερική. Δεν νομίζεις ότι ήρθε ο καιρός να μάθουμε τι γίνεται με αυτό το θέμα? Κάνε και λίγο ένα ρετούς γιατί γυαλίζει. Ναι, το ότι γυαλίζω εγώ είναι το πρόβλημα από όλο αυτό. Σιγά! Ακίνητη! Ακίνητη μπριόζα! Θα μου διαλύσει όλο το σεφ! Αυτό είναι. Τώρα θα σκηνοθετήσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι αυτό το κόντρα πλακέ. Άκουσε με, κόκκο όραμα. Για την εταιρεία? Ποια εταιρεία, καλή, για μας. Θα εκμεταλλευτώ τη θέση μου στον διεύθυνση και θα πω στον κύριο Μενέλαο να βγάλει τον όρο από το συμπόλαιο που μας έχει φάει τη ζωή. Και επειδή η Ροξάνη σε συμπαθεί πάρα πολύ, γιατί είσαι και κόρη του Δημήτρη της άλλωστε, θα σε καλέσει σίγουρα στο γάμο. Οπότε θα σε παρακαλούσα να βρεις μια καλή δικαιολογία και να μην έρθεις. Και. Αλήθεια είναι!